αλλάζουμε κλίμα, σύνδεση με την καρδιά του Ηρακλείου. Είναι και τα λιοντάρια, είναι και η Πλατεία Ελευθερίας. Ό,τι προτιμάτε. Λοιπόν, πάμε Πλατεία Ελευθερίας. Να δούμε λίγο την εικόνα. Θεοδώρα, το έχουμε. Σήμερα τι γιορτάζουμε? Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας, η 12η Οκτωβρίου. Αν μπορούμε λίγο να εστιάσουμε και στην πλατεία, στο κτίριο της περιφέρειας Κρήτης, το οποίο βέβαια έχει φωταγωγηθεί στο κλίμα και στο χρώμα της ημέρας. Σε μια περίοδο βέβαια όπου οι προκλήσεις και τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν στο μέτωπο της υγείας με φόντο και την πανδημία είναι πάρα πολλά, η σημερινή ημέρα έρχεται για να μας διδάξει τη σημασία να δείχνουμε την ευαισθησία μας από τη μία και να είμαστε άκρως ενημερωμένοι από την άλλη σε θέματα που αφορούν βέβαια τις ρευματικές και μυοσκελετικές παθήσεις. Και η Εύη Ισπανού, που έχει αναλάβει το κομμάτι των παγκόσμιων ημερών και των εορτασμών σε καθημερινή βάση, για να μας πει περισσότερο. Λοιπόν, η 12η Οκτωβρίου καθιερώθηκε το 1996 ως η Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας από τη Διεθνή Ένωση Ρευματολογίας και Αρθρίτιδας. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι είναι περισσότερες από 200 οι ρευματικές παθήσεις και πλήττουν άτομα όλων των ηλικιών. Οπότε, πέρα από την γνώση που χρειάζεται να έχουμε και, και το τι ακριβώς συμβαίνει πάνω σε αυτό, να είμαστε ευαισθητοποιημένοι και να προσέχουμε αρκετά. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα άτομα με ρευματικές μυοσκελετικές παθήσεις ανέρχονται σε 120 εκατομμύρια, ενώ στην Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει υπολογιστεί ότι το 26% πάσχει από κάποια ρευματική μυοσκελετική πάθηση. Αλλά νομίζω αρμόδιος, για να μας δώσει έτσι και το μήνυμα που προκύπτει από τη σημερινή ημέρα, αλλά και τα ποσοστά που αφορούν την Ελλάδα και το κατά πόσο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από ρευματικές παθήσεις, είναι ο κύριος Γιάννης Παπαδάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι, όντως έτσι όπως τα είπατε είναι. Η 12η Οκτωβρίου εορτάζεται παγκοσμίως σαν ημέρα της αρθρίτιδας. Κάτι που στηρίζεται και από την Ένωση της Ρευματοπάθειας και από τα Ηνωμένα Έθνη. Και σκοπό έχει την ενημέρωση του κοινού και τη διεκδίκηση για καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ρευματοπαθείς. Όπως πολύ σωστά είπατε, τα ρευματικά νοσήματα είναι αρκετά. Είναι προβλήματα του μυοσκελετικού, βασανίζουν πολύ κόσμο και διεκδικούμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Το κεντρικό μήνυμα, να ξεκινήσουμε λίγο και να τα βάλουμε σε μία σειρά. Το κεντρικό μήνυμα της σημερινής ημέρας, το οποίο θέλετε να προκύψει, ποιο είναι? Η κεντρική ιδέα του εορτασμού ποια είναι? Είναι η ενημέρωση του κοινού για την γρήγορη διάγνωση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που και δημιουργείται στους ρευματοπαθείς είναι από την καθυστερημένη διάγνωση, με αποτέλεσμα να προκύπτουν αναπηρίες και δυσκολίες στην καθημερινότητα. Όσο πιο γρήγορα διαγνωστούμε και αρχίσουμε να παίρνουμε την κατάλληλη αγωγή, γιατί πλέον υπάρχουν αγωγές πολύ χρήσιμες και πολύ αποτελεσματικές, η ρευματοπάθεια μπορεί να αντιμετωπιστεί κάνοντας μια περίπου φυσιολογική ζωή. Άρα λοιπόν, το μήνυμα είναι η έγκαιρη διάγνωση. Τώρα μέσα στην πανδημία, κύριε Παπαδάκη, άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από ρευματικές, από ρευματική ασθένεια, δυσκολεύτηκαν περισσότερο, αυξήθηκαν δηλαδή τα ποσοστά. Τι συνέβη, επηρέασε? Δεν μπορώ να πω ότι αυξήθηκαν. Σίγουρα όμως οι διαγνωσμένοι που είναι υποθεραπεία αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες, διότι όπως καταλαβαίνετε, ειδικά τα δύο πρώτα χρόνια της πανδημίας, με την αυστηρότητα της εισόδου στα νοσοκομεία, δυσκολευόμασταν να κλείσουμε το ραντεβού μας για να κάνουμε τη θεραπεία μας. Ορισμένοι που είχαν πρόβλημα, αδυνατούσαν να πάνε στο νοσοκομείο, οπότε υπήρχε έτσι μια δυσκολία. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά εξομαλύνεται αυτή η κατάσταση, οπότε θα ξαναγυρίσουμε στους παλαιότερους ρυθμούς. Μάλιστα. Θέλω πάνω λίγο... σε αυτό το σημείο ήθελα να πω ότι πρέπει... Ναι, ναι, πείτε μου. Κύριε Παπαδάκη, ολοκληρώστε. Πείτε μου. Ναι, ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα ποσοστά που αφορούν τις ρευματικές παθήσεις είναι τρομακτικά. Αν σκεφτεί κανείς ότι το 50% της δυσχέρειας σε εργασία οφείλεται στις ρευματικές παθήσεις, το 30% των απουσιών από την εργασία οφείλεται σε ρευματικές παθήσεις, το 20%
των συνταγογραφούμενων φαρμάκων αφορούν τις δερματικές παθήσεις. Μπορεί κανείς να καταλάβει το μέγεθος του προβλήματος και τη σημασία που έχει κάποιος να διαγνωστεί γρήγορα, ούτως ώστε να αντιμετωπίσει την κατάστασή του και να έχει μια φυσιολογική ζωή. Θέλω λίγο να πάμε και να εστιάσουμε στην έγκαιρη διάγνωση. Τα πρώτα σημάδια, οι πρώτες ενδείξεις που θα πρέπει να μας προβληματίσουν και να απευθυνθούμε άμεσα στους ειδικούς, στην ιατρική κοινότητα, στους γιατρούς μας. Ναι. Ποια είναι, κύριε Παπαδάκη? Ναι. Είναι σημαντικό να δώσουμε σημασία όταν έχουμε κάποιες αρθρώσεις που πονούν, που φλεγμένουν δηλαδή, που έχουν μια ερυθρότητα, που έχουν ένα ίδρυμα. Ο νυχτερινός στο κρεβάτι πόνος, όσο και αν φαίνεται παράξενο, και η πρωινή δυσκαμψία είναι από τα στοιχεία που είναι χαρακτηριστικά ρευματοπάθειας. Αν έχουμε τέτοια συμπτώματα τα οποία επιμένουν για κάποιο χρονικό διάστημα, ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, καλό θα είναι να επισκεφτούμε ένα ρευματολόγο. Εδώ θα ήθελα να πω ότι υπάρχει άγνοια βέβαια και πολλοί απευθύνονται σε ορθοπαιδικό που δυστυχώς δεν είναι η ειδικότητά τους. Να διευκρινίσω ότι ο ορθοπαιδικός είναι ο χειρουργός του μυοσχελετικού προβλήματος. Ο ρευματολόγος είναι ο παθολόγος του μυοσχελετικού συστήματος, άρα θα πρέπει να απευθυνθούμε άμεσα σε ρευματολόγο. Μάλιστα. Έχει να κάνει με συγκεκριμένες ηλικίες η αρθρίτιδα? Όχι. Και όλα τα σχετικά? Όχι. Όχι, όχι. Οι αυτοάνωσες ρευματικές παθήσεις, τα φλεγμένοντα ρευματικά νοσήματα, ναι, χτυπούν ακόμα και νεογέννητα. Χτυπούν ακόμα και νεογέννητα. Απίστε. Και μάλιστα η Ομοσπονδία μας έχει σύλλογο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι σύλλογος παιδιών και φίλων γονέων με νεανικά ρευματικά νοσήματα. Κύριε Παπαδάκη, σήμερα βρίσκεστε στην Πλατεία Ελευθερίας έξω από το κτίριο της Περιφέρειας και ενημερώνετε σε ό,τι έχει να κάνει με την αρθρίτιδα. Ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον και πέρα από αυτό γνωρίζει ή ακούει κάποια πράγματα για πρώτη φορά? Κοιτάξτε, είναι άτομα σαφώς που το ακούν για πρώτη φορά, όμως ο σύλλογός μας, ο οποίος υπάρχει τώρα και περίπου 20 χρόνια, 19 για την ακρίβεια, μέσα στις δραστηριότητες του, η κύρια, έτσι θα έλεγα, δραστηριότητα είναι η ενημέρωση του κοινού. Αυτό γίνεται με διάφορες εκδηλώσεις που κάνουμε, που αφορούν το κοινό, ανοιχτές συγκεντρώσεις, είτε τα έντυπά μας, είτε παρεμβάσεις μας, με σκοπό να ενημερωθεί ο κόσμος. Ο σκοπός μας, ο βασικός, είναι να ενημερώνουμε τον κόσμο, όπως σας είπα, αυτά τα συμπτώματα, μόλις θα αισθανθεί κάποιος, να απευθυνθεί σε ένα ειδικό. Άρα υπάρχουν οι γνωστοί, οι άνθρωποι μάλλον που γνωρίζουν το πρόβλημα, αλλά υπάρχουν και αυτοί που βλέπουν για πρώτη φορά. Θα σας πω ένα έτσι χαρακτηριστικό για να γελάσουμε και λίγο, ότι πριν από δύο χρόνια, τρία, στην έκθεση Θεσσαλονίκης που είχαμε ένα περίπτερο, κάποιος ηλικιωμένος πλησίασε και είδε τον τίτλο «Ρευμαζίν». «Ρευμαζίν» είναι η Ομοσπονδία Συλλόγων Ρευματοπαθών. Και βλέποντάς τον πλησιάζει και λέει: «Μια φορά ήταν μόνο η ΔΕΗ. Τώρα έχουμε πολλούς». Λοιπόν, μπορείτε να καταλάβετε την άγνοια που υπάρχει και το πεδίο λαμπρό που έχουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε να στρέψουμε λίγο και να κλείσουμε με την εικόνα από το κτίριο της Περιφέρειας. Ναι. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω. Ξέρετε, τα λέμε συχνά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και με αυτό το όμορφο μοσαϊκό χρωμάτων με το οποίο έχει ντυθεί η Περιφέρεια Κρήτης και το οποίο στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για την συγκεκριμένη μέρα και βέβαια είναι υποχρέωσή μας να προβάλλουμε κάθε χρόνο αυτή την Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Χιλιάδες οι συνάνθρωποι μας και σε επίπεδο Κρήτης και πανελλαδικά που έχουν έρθει αντιμέτωποι με αυτού του είδους την ασθένεια, την πάθηση για να είμαι ακριβής και συγκεκριμένος και σωστός.